Χθες ήταν η Νέα Σελήνη, ήταν στους Διδήμους. Κοίταξε να δεις, γενικά αυτές οι μέρες, και επειδή παίρνω και πολλά μηνύματα και στο Twitter και στο Instagram, ότι δεν έχουμε και πολλά κέφια. Ναι, δεν είναι μέρες με πολλά κέφια. Η Νέα Σελήνη δεν έκανε δύσκολες όψεις. Το πλαίσιο όμως μέσα στο οποίο πραγματοποιείται είναι δύσκολο. Είδες τι έγινε και στο Μάντσεστερ, είδες τι έγινε και χτες. Λοιπόν, οι δίδυμοι ως ζώδιο έχουν να κάνουν με τι? Έχουν να κάνουν πρώτον με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις. Καθόλου τυχαίο αυτό το συμβάν που έγινε σε ένα αυτοκίνητο χτες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε νεολαία. Είναι ο δίδυμος είναι ο αιώνιος έφηβος. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που έχουν το σύνδρομο του Peter Pan. Και καθόλου τυχαία, ό,τι έγινε στο Μάντσεστερ και χτύπησε τι? Εφήβους. Χτύπησε παιδιά. Τώρα, αυτήν την περίοδο, εκτός από τη Νέα Σελήνη που είχαμε χτες, που ουσιαστικά ενεργοποίησε κάποια πράγματα, έχουμε ταυτόχρονα μία όψη Άρη που είναι στους Διδήμους απέναντι από τον Κρόνο. Αυτό έρχεται πολύ κοντά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν μιλάμε... Δεν καταλαβαίνεις εσύ. Λοιπόν, δεν μιλάμε για πολύ ευχάριστες όψεις. Έχουν μια δυσκολία, ειδικά για τα μεταβλητά ζώδια. Όμως πέρα από αυτό, όλοι στο οροσκόπιό μας κάπου μπορεί να έχουμε αυτό το ζώδιο ή τον τοξότη, την Παρθένο, τα ζώδια που επηρεάζονται δηλαδή. Όλο αυτό το πράγμα είναι τώρα στο τέλος Μαΐου. Όμως, με το που θα μπει ο Ιούνιος, θα αρχίσουν λίγο-λίγο να διαφοροποιούνται τα πράγματα. Θα μπει και η Αφροδίτη στον Ταύρο, που είναι βοηθητική. Θεωρώ τον Ιούνιο λίγο πιο γλυκό μήνα σε σχέση με αυτό που ήταν ο Μάιος. Η Αφροδίτη στον Ταύρο σίγουρα βοηθάει, είναι στη θέση της εκεί. Δεν κάνει και δύσκολες όψεις, οπότε είναι ένα θετικό. Ο Άρης θα περάσει τον καρκίνο. Όταν περνάει ο Άρης ένα από τα παρορμητικά ζώδια... Πότε θα περάσει όμως? Στις 5 του μηνός... Ιουνίου. Ιουνίου. Θα είναι στον καρκίνο. Λοιπόν, φέρνει εξελίξεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μετά από μια μεγάλη περίοδο που υπήρχε μια έντονη στασιμότητα, είχαμε και πολλούς ανάβρωμους πλανήτες, ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που, εν πάση περιπτώσει, αρχίζει να κινεί καταστάσεις. Mm-hmm. Τώρα, πολλές φορές λέω, είναι ένας καλός μήνας, είναι μια καλή περίοδος. Αυτό είναι πάντα ένα πάρα πολύ γενικό πράγμα. Αν υπάρχει κάτι στο προσωπικό σου οροσκόπιο, το οποίο μπορεί να στο πιάνει μια άλλη όψη, που να είναι πιο δύσκολη, εκεί πέρα πάμε σε πιο ειδικά πράγματα. Και αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τα οροσκόπια όλων, έτσι. Δηλαδή μου γράφουν, είχες πει για την υγεία, είναι καλός μήνας ο Απρίλιος. Ναι, αλλά δεν ξέρω το προσωπικό σου οροσκόπιο. Μια γενική όψη. Μια γενική τάση. Τα γενικά λοιπόν του Ιουνίου είναι, θεωρώ ότι είναι θετικά και ότι κάθε ζώδιο σε κάτι έχει να κερδίσει, κάπου έχει να υποφεληθεί. Κάθε ζώδιο. Ναι. Ότι όλοι σε ένα τομέα κάπου μπορούμε τέλος πάντων κάτι να πάρουμε. Κάτι θετικό εννοώ ή να έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. Ακόμα πιο σημαντικό από τη Νέα Σελήνη, από όλα αυτά που λέμε, σου είπα νομίζω και την προηγούμενη φορά ότι θεωρώ το ότι άλλαξαν οι δεσμοί της Σελήνης, το κάρμα που λέμε, και μπήκε στο Λέοντα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για εξελίξεις που θα έχουμε μέχρι τον Νοέμβρη του 2018. Πάνω σε τι? Κυρίως τα σταθερά ζώδια, οι Λέοντες, οι υδροχόοι. Εξαρτάται σε ποιο τομέα μπορεί να τους πιάνει αυτό το πράγμα. Για όλους αυτό δείχνει μια αλλαγή. Κυρίως όμως τα σταθερά ζώδια, Λέοντες, υδροχόοι και από κοντά Ταύροι και Σκορπιοί, δείχνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουν και τις μεγαλύτερες αλλαγές. Αυτό μέχρι τον Νοέμβρη του 2018. Μιλάμε δηλαδή για 1,5 χρόνο. Έτσι? Από τώρα. Από τώρα, ναι. Από το Μάη που μπήκε ο βόρειος δεσμός της Σελήνης στο Λέοντα. Γίνονται πολλά και διάφορα. Θα μιλήσουμε και για ένα πιο μεγάλο χρονικό διάστημα τον άλλο μήνα, για το καλοκαίρι και για τις εκλήψεις του Αυγούστου. Καλά, και το τι έχει να γίνει. Μεγάλο θέμα να πούμε. Απλά θέλω λίγο, όχι τώρα, θα το συζητήσουμε. Μη μου τα αφήσεις για τελευταία στιγμή. Okay. Όμως, με πας στο παρατσάκι πριν κλείσω και θέλετε. Πεθάνω από αγωνίες. Nope, nope, nope. Αν θα είναι τόσο πιεσμένο, γιατί τώρα επειδή είμαστε τελευταίος μήνας. Ξέρω ότι έχετε την είναι μεγάλη. Πολύ γενικός. Πίεση. Ημέρες. Πίεση. Οπότε θέλω από νωρίς να ξέρω τη μέρα σου, να μπορώ να την τακτοποιήσω γύρω-γύρω, να έχω την άπλα μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Να πούμε λοιπόν για τον Ιούνιο. Καταρχήν, τα ζώδια που φαίνεται να είναι στις επάλξεις και θα έχουν τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο μερίδιο σε δράση και εξελίξεις, θα είναι τα 4 παρορμητικά ζώδια. Δηλαδή, οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι εγώκεροι και οι ζυγοί. Αυτά τα 4 ζώδια
όλο το μήνα Ιούνιο και τον Ιούλιο όμως, γιατί ο Άρης θα μείνει μέχρι σχεδόν 20 Ιουλίου στο ζώδιο του καρκίνου, είναι αυτά που θα έχουν τις άμεσες εξελίξεις και αλλαγές και διαφοροποιήσεις και κυρίως αυτοί που είναι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο. Τώρα, αν έχετε και οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, σας πιάνει και εσάς, έτσι. Δηλαδή, οι εξελίξεις αφορούν και τα δικά σας ζώδια. Φίλοι μου, τι εξελίξεις? Εξελίξεις. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι εξελίξεις στην προσωπική του ζωή. Δεν είναι πάντα κάτι κακό, το εξέλιξη και το αλλαγή. Αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, με την καριέρα. Ας πούμε, οι κρύοι, έχοντας τον Άρη που είναι και κυβερνήτη του στο ζώδιο του καρκίνου για τόσο μεγάλο διάστημα, σημαίνει ότι το σπίτι, είτε σαν χώρος, είτε σαν το ακίνητο δηλαδή, είτε η οικογένεια, είναι αυτή που με κάποιο τρόπο θα φέρει περισσότερα, ίσως και κάποιες εντάσεις ή ίσως θα θέλουν να κάνουν αλλαγές. Μπορεί ένας κρυός ή κάποιος που έχει οροσκόπο κρυό να θέλει να αλλάξει κάτι στο σπίτι του ή να θέλει να αλλάξει σπίτι ή να έχει ένα θέμα που αφορά την οικογένειά του ή μπερδεύεται, υπάρχει ένα κληρονομικό θέμα με ένα ακίνητο, κάτι γενικώς που έχει σχέση με ακίνητα και την οικογένεια. Για τους ζυγούς, όλο αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τα επαγγελματικά τους. Δηλαδή να έχουν μια μεγάλη κινητικότητα, προτάσεις, αποφάσεις να φύγουν από τη μία δουλειά, να πάνε σε μια άλλη. Γενικώς με την καριέρα θα παίξει πολύ. Έχουμε και μια νέα σελήνη στο τέλος Ιουνίου, 24 Ιουνίου. Είναι στις αρχές του καρκίνου. Είναι μια πολύ ευνοϊκή νέα σελήνη αυτή. Εκεί, ας πούμε, οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο του ζυγού μπορεί να έχουν μια εξαιρετική πρόταση για τα επαγγελματικά τους. Άρα δεν είναι κάτι κακό, έτσι, το εξελίξεις και αλλαγές. Για τους εγώκερους είναι στον άξονα σχέσεων συνεργασιών. Θεωρώ για τους εγώκερους ότι θα είναι και ένας ερωτικός μήνας ο Ιούνιος. Άντε. Αμέ. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι επειδή μονίμως τους λέω για τα επαγγελματικά και μονίμως με βρίζουν γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι έτσι τους σκεφτόμαστε τους εγώκερους? Γιατί είναι το ζώδιο του πρέπει, της ευθύνης. Έτσι, και της φιλοδοξίας. Και θεωρώ ότι ακόμα και ο πιο έτσι, συναισθηματικός εγώκερος, κάπου μέσα του μια φιλοδοξία την στο έχει. Να έχει. Την έχει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, για αυτό το μήνα έχετε κινητικότητα και στο κομμάτι σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και στον ερωτικό τομέα. Η Αφροδίτη στον Ταύρο είναι πολύ καλή θέση για σας και για να κάνετε καινούργιες δωρημίες. Και ποιο άλλο ζώδιο μου έμεινε, και η καρκίνη βέβαια, που σημαίνει τι, ότι εδώ πέρα έχω τον Άρη στο ζώδιό μου, άρα μπαίνω σε δράση, είμαι ο οδηγός στο δικό μου αυτοκίνητο και πατάω γκάζι. Αυτό σημαίνει ο Άρης. Μόνο που πρέπει να προσέξεις με τον γκάζι που πατάς, να έχεις μια εικόνα τέλος πάντων που πρέπει να το πατήσεις πολύ, που πρέπει λίγο να πατήσεις και ένα φρένο. Θέλω να πω ότι επειδή ο Άρης σου βγάζει πάντα μια ανάγκη να λάβεις δράση, να κάνεις τα πράγματα, να τα φέρεις, να αλλάξεις, όλο αυτό μπορεί να σε κάνει λίγο παρορμητικό ή λίγο απρόσεκτο. Mm. Αυτό θέλει με προσοχή. Να τους πάρω όμως έναν-ένα. Ναι, για πάμε. Γιατί... Ναι, ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, για τους κρυούς, το ατού σας αυτόν τον μήνα, κάτι να πω για όλους, η νέα σελήνη στους διδύμους που έγινε χτες, είναι μια νέα σελήνη που έχει να κάνει πάρα πολύ και με νέα ξεκινήματα και με συζητήσεις πάρα πολλές και επαφές για ενδεχόμενα νέα ξεκινήματα στο μέλλον. Πράγματα τα οποία μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες θα συζητηθούν, με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο. Δηλαδή, αυτή η πόρτα που άνοιξε η νέα σελήνη και ανοίγει τις επόμενες μέρες, θα κλείσει οριστικά τον Ιούλιο. Αυτό το λέω. Για τους κρυούς ή γενικότερα? Όχι, αυτό είναι για όλους. Για όλους. Κάνατε μία συζήτηση για μία δουλειά. Με κάποιο τρόπο, το 100% τη σιγουριά θα την έχετε πια τον Ιούλιο. Δεν θα γίνει δηλαδή πολύ άμεσα. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Πάμε για τους κρυούς λοιπόν. Το ατού σας εξακολουθεί να είναι η επικοινωνία. Ο ήλιος θα είναι για ένα μεγάλο διάστημα στους διδύμους στη διάρκεια του Ιουνίου, που έχουν και τα γενέθλιά τους οι δίδυμοι. Οι επαφές με τους άλλους και ο Ερμής στους διδύμους θα είναι για ένα μεγάλο διάστημα, από 6 μέχρι 21 Ιουνίου. Άρα είναι μία περίοδος για να συζητήσετε, να διαπραγματευτείτε, να ταξιδέψετε ίσως, να δείτε θέματα σπουδών. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Ιούνιος είναι και μήνας εξετάσεων για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οπότε, ναι, είναι ένας μήνας που είναι βοηθητικός σε αυτό το κομμάτι. Σας είπα, ο Άρης που είναι κυβερνήτης σας στον καρκίνο,
αναμοχλεύει λίγο τα πράγματα στην οικογένεια, στο σπίτι, ενδεχομένως και σε θέματα που αφορούν τη δουλειά, να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ή μπορεί να βρείτε μια δουλειά και να χρειαστεί να αλλάξετε και σπίτι, γιατί μπορεί να είναι μακριά το σπίτι σας από αυτή τη δουλειά που βρήκατε. Παίζουν δηλαδή τέτοια σενάρια. Όλα αυτά θα ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή, οπότε έχετε και μια αγωνία για το τι θα βγει παρακάτω. Είναι ένας μήνας πολύ έξοδος. Τα έξοδα αυτά μπορεί να αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Προσοχή όμως και στις πατάλες, γιατί και από τη φύση σας δεν σας λες και τους πιο συντηρητικούς στο κομμάτι αυτό. Η Αφροδίτη στον Ταύρο, το καλό είναι ότι θα σας τροφοδοτεί. Έστω και λίγο, κάπως θα βοηθάει να φτιάξετε μια ισορροπία. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Είναι ωραίος μήνας ο Ιούνιος. Ξέρω ότι γενικά τους Σταύρους και τους Σκορπιούς τους έχω πάει γόνα, που λέμε, όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είδες όμως ότι αντέχουμε, έτσι. Αν δεν είναι ανθεκτικοί οι Ταύροι και οι Σκορπιοί, ποιος είναι ανθεκτικός δηλαδή. Το παλεύουμε, συγγνώμη αλλά κιόλας. Αντέχουμε στο τέλος. Αντέχετε. Λοιπόν, όλα τα σταθερά ζώδια, κυρίως όμως οι Σκορπιοί και οι Ταύροι, έχουν την υπομονή και την επιμονή. Λοιπόν, ναι, δεν σας έχω τάξει λαγούς με πετραχίλια, γενικότερα το πρώτο εξάμηνο του 17. Σας έχω λίγο αφήσει για το φθινόπωρο ότι κάτι εκεί μπορεί να έρθει και να βελτιώσει τα πράγματα. Προς το παρόν όμως, ο Ιούνιος είναι ένας θετικός μήνας για εσάς τους Ταύρους. Μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Ο Άρης δεν είναι σε τόσο προβληματική θέση, είναι στον καρκίνο, που αυτό σημαίνει ότι είναι βοηθητικός. Νιώθω λοιπόν ότι και θα έχετε την αίσθηση ότι με στηρίζουν οι άνθρωποι μου, είτε είναι οι φίλοι μου, είτε είναι οι συνεργάτες μου, είτε είναι ο ερωτάς μου, ο σύντροφός μου, τα παιδιά μου. Γενικά υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, δίνει έτσι μια αίσθηση ότι κάτι βελτιώνεται. Βελτιώνεται στην καθημερινότητα, στα οικονομικά, στις σχέσεις. Νιώθω ότι είναι και ένας μήνας που η Αφροδίτη στο ζώδιό σας αφενός μπορεί να σας βοηθήσει να ομορφύνετε, να κάνετε τέλος πάντων αυτά που πρέπει για να δείξετε πιο ωραίοι, πιο ωραίες, ώστε να έλξετε και τα βλέμματα θαυμασμού, αν είστε μόνοι μόνες, και να κάνετε και κάποιες νοημίες. Γενικά, αν υπήρχαν προβλήματα, και με την ανάδρομη Αφροδίτη είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις τους προηγούμενους μήνες, κάπως το πράγμα να γλυκάνει. Πολύ ωραίος μήνας και για μίνι διακοπές. Και μάλιστα το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται που είναι. Το άλλο. Αγίου Πνεύματος, το άλλο, το Αγίου Πνεύματος. Είναι σούπερ Σαββατοκύριακο. Για ποιους, για τους Σταύρους? Όχι, για όλους. Να μας τα ξεχωρίζει. Όχι, αυτό για όλους. Για όλους. Το είχα δώσει το 3 του μήνα, το μάλιστα. Το 3 του μήνα. Το θυμάσαι. Μου σλόγγαν έχει γίνει. Έτσι. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε να πάτε ένα ταξιδάκι, μια εκδρομή, κάτι να κάνετε. Ωραία, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Γιατί καθόμουν και κοίταγα αυτή την ημερομηνία και κοιτούσα μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Αστρολόγος δεν είμαι, αλλά δεν μ' άρεσε τίποτα από ό,τι έβλεπα μέχρι τις 3 και μπορώ να σου πω ότι δεν μ' άρεσε τίποτα και από Δευτέρα 5 και μετά. Ναι. Εσύ το έχεις δει, είναι ωραίο το διάστημα. Ή μιλάς τώρα για το Σάββατο και την Κυριακή? Για το Σάββατο και την Κυριακή. Εντάξει. Ναι. Γιατί το καθόμουν και το χάζευα μέρα-μέρα και λέω: μωρέ, δεν βρίσκω ούτε μισή μέρα. Όχι. Το Σάββατο έχουμε αυτή την πολύ ωραία σύνοδο Ήλιου-Δία, τρίγωνο με Σελήνη και τα δύο. Το οποίο είναι στο ζυγό, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Άρα, για ένα Σαββατοκύριακο, λίγο να. Και ο ζυγός είναι ζώδιο συντροφικότητας. Να δω τους φίλους μου, να δω τους ανθρώπους που αγαπάω και να πάμε και μια εκδρομή. Έστω κοντινή, μακρινή, δεν έχει σημασία. Είναι μια χαρά. Ναι, έτσι. Έχεις δει. Λοιπόν, για τους Σταύρους, λοιπόν, είπαμε ότι είναι ερωτικός και δημιουργικός ο μήνας. Οπότε, από τις 5 του μηνός και μετά, αρπάξτε τον κανονικά από τα κέρατα. Πάμε στους διδύμους. Οι δίδυμοι, οι οποίοι εντάξει, μου γκρινιάζουν ακόμα και καταλαβαίνω. Κι εγώ στην ίδια ομάδα είμαι, παιδιά. Μπορώ εσύ να σας νιώσω. Εσύ όμως είσαι καλύτερα, Σίμω. Εσύ το τελευταίο δίμηνο σε βλέπω άλλον άνθρωπο. Άσχετα, λίγο μην νοιάζει, καλύτερα δουλές, είμαι. Τι βλέπω. Ναι, 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 είμαι λίγο καλύτερα. Δηλαδή είμαι. Δεν έχεις καμία σχέση από ότι σε θυμάμαι το καλοκαίρι, ας πούμε, έφυγε που λέω. Ο Ποσειδώνας, κυρία Ελένη. Α, δεν είναι μόνο χρόνο. Πόσο απόσταση σου έχει φύγει και νιώθεις καλύτερα? Φαντάζομαι, τελευταία όψη μου την έκανε το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Ναι. Άρα καλά στο λέω ότι αυτό το δίμηνο σε βλέπω αλλιώτικη εντελώς. Ναι. Τώρα την επιρροή του Ποσειδώνα την έχει, ουσιαστικά την έχουν οι ημερομηνίες του Τοξότη, όσοι έχουν γενέθλια 4, 5, 6, μάλιστα. Οι δίδυμοι που έχουν γενέθλια επίσης 3, 4, 5, τα μεταβλητά ζώδια που είναι σε αυτές τις ημερομηνίες. Ψάρια και Παρθένη δηλαδή. Μπράβο. Ιχθύς Παρθένη που έχουν γενέθλια και κοντά στις 3, 4, Μαρτίου, Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Ποσειδώνας είναι πλανήτης λίγο διάλυσης. Πέρα από ψευδαίσθηση, αυταπάτες, διαλύει κιόλας. Δεν είναι Κρόνος, είναι άλλο πράγμα.
Λοιπόν, για τους διδύμους, λοιπόν, εκτός από αυτούς που έχετε γενέθλια και κοντά στις 3-4 του μήνα και άλλοι είστε. Υπάρχει, νιώθουν κάτι μετέωρο. Πέρασες. Είναι το μετέωρο βήμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι πολύ σταθερό στη ζωή τους. Όλοι οι υπόλοιποι δίδυμοι τώρα. Και αυτοί που είναι γεννημένοι τελευταίες μέρες έχουν ακόμα τον Κρόνο, αλλά ο Κρόνος δεν είναι πλανήτη σαν τον Ποσειδώνα. Δηλαδή, ο Κρόνος, okay, μπορεί να σου φέρει μια δυσκολία, αλλά μπορεί να την ξεπεράσεις. Δεν είναι το ίδιο. Ο Ποσειδώνας είναι άλλο πράγμα. Θεωρώ ότι ο Ιούνιος θα είναι καλός μήνας. Νιώθω ότι από τις 5 Ιουνίου και μετά, με κάποιο τρόπο, θα σταματήσει να υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη ένταση μέσα σας και τόσο μεγάλη αγωνία για διάφορα πράγματα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η Αφροδίτη από τον Ταύρο να βελτιώσετε και την υγεία και την εμφάνισή σας, αν το θέλετε, αλλά και τα ψυχικά σας αποθέματα με μια έννοια. Δεν είναι ο σούπερ ερωτικός μήνας, ο Ιούνιος, εξηγούμε. Πολύ πιο ερωτικός για σας ήταν ο Ιούλιος. Μην είναι μοιρασμένα τώρα και είναι και μήνας διακοπών. Ο Ιούνιος δεν είναι μήνας διακοπών. Ναι, όχι, για τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος που είπες. Είναι σούπερ. Αυτό λέω. Ο Ιούλιος είναι και σούπερ. Μήνας διακοπών. Ναι, ο Ιούλιος είναι πάρα πολύ καλός. Ο Ιούνιος έχει και παρασκήνιο λίγο. Έχει και πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές. Τη μόνη προσοχή θέλω κοντά στις 9 του μήνα. 9 του μήνα έχουμε μια πανσέλινο στον Τοξότη, είναι λίγο ζόρικη αυτή. Εκεί σε αυτές τις μέρες, 8, 9, 10, θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί με όλα, υγεία, σχέσεις κτλ. Και το υπόλοιπο του μήνα είναι μια χαρά για σας. Ευνοούνται θέματα σπουδών επίσης με τον Ερμή στο ζώδιό σας.